χθες φέρανε ένα γράμμα της Χαράς. Το είχε στείλει στον καθηγητή της. Γιατί άνοιξε το γράμμα και μάλιστα με ατμό. Του έγραφε πως είναι υγιός. Το είχαν δει ότι είναι έγκυος στην νεκροτομή. Τώρα μάθαν και από ποιον. Έγκυος 5 εβδομάδων. Πόσα ακόμα μας έχετε κρύψει? Τι άλλο γράφει εκεί μέσα? Υπάρχουν κι άλλα που μας έχετε κρύψει? Θέλω να μου επιστρέψετε το φάκελο που πήρατε από το γραφείο μου. Για δώσου να δω τι γράφουν. Από πότε έπαιρναν ναρκωτικά η Χαρά? Εντάξει, ο Σπύρος φταίει. Όχι και την ανάγκασα. Μια κοπέλα έγκυος δεν θα κάνει ποτέ τέτοια βλακεία. Αν το ήξερα, θα αναλάμβανα τις ευθύνες μου. Δεν ήταν δικό σου. Πού σου ήρθε ξαφνικά ότι τα έχει και με κάποιον άλλον? Ήταν έγκυος. Τι άλλο πήρες από εκεί που τη βρήκες εκτός από την τσάντα της? Στο παλιό αυτοκίνητο εκεί τα άκρυψα. Ήθελε να κάνει αποτοξίνωση από τα ναρκωτικά. Αυτό πάλι τι το ήθελε? Πού το βρήκες εσύ αυτό? Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς βρέθηκαν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα πάνω στο γράμμα? Η Δέσποινα δεν έχει καμία σχέση. Δεν ήθελε να διαλύσει το γάμο μας για ένα λάθος του. Για το παιδί φεύγω, Αντώνη. Κάποια από τα αποτυπώματα είναι της Χαράς. Θέλω να τον δω. Να δω ποιος είναι. Τι είναι αυτό? Του Νικόλα. Έψαξα τα μηνύματά του. Το ξέρω δεν είναι σωστό, αλλά βρήκα αυτό. Είναι εκείνο το βράδυ που εξαφανίστηκε. Δεν έπρεπε να σας το είχα δείξει. Ταράχτηκα κι εγώ, αλλά σκέφτηκα ότι... Απάντηση από τη Χαρά έχει. Τα εισερχόμενα είναι όλα σβησμένα. Παίρνει τα μέτρα του. Μπορώ πως δεν σκέφτηκε να σβήσει και τα σταλθέντα. Εσείς στην αστυνομία είπες ότι όλο το βράδυ ήσασταν μαζί. Έτσι νόμιζα. Αλλά δεν είμαι σίγουρη. Μάλιστα. Δηλαδή μπορεί μετά να γύρισε στο φεστιβάλ. Εγώ εκείνο το βράδυ είχα πιει πολύ και κοιμήθηκα αμέσως. Το πρωί που ξύπνησα ήταν εκεί. Αλλά μπορεί να έφυγε και να ξανάρθε. Αλεξία, το καταλαβαίνεις ότι αυτό που λες είναι πολύ σοβαρό? Το ξέρω. Όσο το σκέφτομαι μου έρχεται τρέλα. Εκείνος μου έδινε τα σφινάκια το ένα μετά το άλλο. Μπορεί να με μέθησε επίτηδες. Για να με φέρει στο σπίτι και να έχει το ελεύθερο. Κάτσε, δηλαδή... Τι μου λες τώρα, ότι ο Νικόλας με τη Χαρά... Κι εγώ δεν ήθελα να το πιστέψω. Δεν ξέρω αν εκείνη ήθελε. Αλλά για να κανονίσουν να βρεθούν... Τι θα κάνουμε τώρα, κύριε Αντώνη? Εσύ τίποτα. Άστο σε μένα. Τους είχα δει. Ένα απόγευμα, μέσα στο αυτοκίνητό του. Τους ακολούθησα και τους είδα που μπήκαν σε ένα ξενοδοχείο. Του μίλησα το ίδιο βράδυ και τα παραδέχτηκε όλα. Μου είπε ότι συναντήθηκαν για να της πει να χωρίσουν. Και τον πίστεψες? Μου ορκιζόταν πως η ιστορία είχε τελειώσει. Πως ήταν ένα λάθος του και πως είχε μετανιώσει. Όλοι τα ίδια λένε. Όταν διάβασα το γράμμα της, βεβαιώθηκα ότι δεν έλεγε ψέματα. Είχαν πράγματι χωρίσει. Εκείνος δεν ήξερε για την εγκυμοσύνη. Και θεώρησε σωστό να μην το μάθει? Σκέφτηκα πως αν δεν το μάθαινε θα ήταν σαν να μην είχαν... σαν να μην είχε συμβεί. Δεν είχα το θάρρος να τα διαλύσω όλα. Σκεφτόμουν τους γονείς μου, τους δικούς του. Όλους τους σκέφτηκες. Εκτός από τη Χαρά. Φαίνεται πως η εγκυμοσύνη της ήταν για σένα μια λεπτομέρεια. Αφού δεν την ήξερες, πώς βρέθηκαν τα αποτυπώματά της στο αυτοκίνητό σου? Συναντηθήκαμε μια φορά. Το βράδυ που εξαφανίστηκε? Όχι. Σκέφτηκες πως αν την έβγαζες από τη μέση θα ήταν σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ? Δεν τη σκότωσα εγώ. Ήταν και ο Σταύρος μαζί σου? Ο Σταύρος δεν είχε ιδέα ότι συναντηθήκαμε. Ούτε ότι τη σκότωσες? Δεν τη σκότωσα, ορκίζομαι. Βοήθησες όμως τον Σταύρο να το κάνει? Όχι, όχι, όχι. Ούτε ο Σταύρος ούτε εγώ. Νικόλα, έλα εδώ. Μισό λεπτό, τελειώνω. Παράτα τα κέλα εδώ, είπα. Τι τρέχει? Θα σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου πεις την αλήθεια.
Το βράδυ που εξαφανίστηκε η Χαρά, ήσουν μαζί της. Τι? Άκουσες τι σου είπα. Εκείνο το βράδυ, ήσουν με τη Χαρά. Πού, στο φεστιβάλ? Ναι, είχα πάει, γιατί? Μετά που φύγατε με την Αλεξία. Την πήγες στο σπίτι και την έβαλες να κοιμηθεί. Ξαναγύρισες? Όχι, βέβαια. Και το μήνυμα που έστειλες στη Χαρά? Ποιο μήνυμα? Στο κινητό σου υπάρχει ένα μήνυμα. Γράφεις στη Χαρά ότι θα γυρίσεις να πείτε ένα ποτό. Πού το βρήκες εσύ το κινητό μου? Η Αλεξία το βρήκε. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή... Νικόλα, σε ρώτησα κάτι. Οκ. Είχαμε κανονίσει να πιούμε ένα ποτό. Πού είναι το κακό? Κρυφά από την Αλεξία. Η Αλεξία είναι τρελαμένη με τη ζήλια της. Αν μάθαινε ότι θες να ντιόμασταν... Συναντηθήκατε? Ξαναγύρισες πίσω εκείνο το βράδυ? Τι λες τώρα, αφεντικό? Εσύ το λες το μήνυμα. Όταν έστειλα το μήνυμα δεν είχα καταλάβει σε τι χαλή είναι. Με το που την πήγα σπίτι αυτή έπεσε ξερή. Μπορούσα εγώ να φύγω? Εκείνη λέει ότι θα μπορούσες. Δεν το πιστεύω. Είπε πως την άφησα και έφυγα. Είπε ότι δεν είναι σίγουρη αν όλο το βράδυ σου να μαζί της. Και την πιστεύεις? Το κοριτσάκι έχει χαζέψει από τη ζήλια της. Αφεντικός, τορκίζομαι, δεν πήγα πίσω. Τι έτρεχε με σένα και τη Χαρά? Τίποτα. Εντάξει, εγώ ψιλογούσταρα. Της τα είχα ρίξει 2-3 φορές, αλλά μου το ξέκοψε. Αυτό, τίποτα άλλο. Μάζευτα και φύγε από εδώ μέσα. Μα... Χωρίσμα! Μη σε ξαναδώ εδώ μέσα. Δηλαδή με απολύεις? Αν μάθω ότι εκείνο το βράδυ ήσουν με τη Χαρά, την έβαψες. Νικόλα, που πας, λείπει ο Στέλιος, σε θέλω. Αντώνη, γιατί έφυγε έτσι ο Νικόλας? Τον απέλησα. Γιατί? Θα σου πω μετά. Τι έκανε? Αυτό εδώ εσύ το άνοιξες. Όχι. Λείπουν οι δύο μπουκάλια, δες. Το έχω ξεχάσει πως υπήρχαν. Από πέρσι είναι εκεί. Ο Νικόλας δεν τα πήρε. Σίγουρα. Δικιά δουλειά θα είναι. Θα ήθελε να κάνει το κομμάτι του σε καμιά γη. Γι' αυτό τον έδιωξες. Λέει ψέματα, ρε Σάβα. Το κολόπεδο. Και από ό,τι βλέπεις κλέβει από πάνω. Ευχαριστήθηκε που ήρθατε. Είδες χαρές που έκανε με τα ξαδέρφια της. Μακάρι να ξεχαστεί λίγο. Δεν είναι καταστάσεις αυτές που ζούμε για ένα παιδί. Η ζωή συνεχίζεται, Ελένη. Έχετε άλλα δύο παιδιά. Ο Αντώνης πώς είναι? Διαλυμένος. Προσπαθεί. Όλοι προσπαθούμε. Σιγά σιγά. Θα το ξεπεράσετε. Δεν ξεπερνιέται αυτό. Ελένη, δεν μπορεί. Θα τον πιάσουνε. Πότε? Πότε? Αυτό το κάθαρμα κατέστρεψε τη ζωή μας. Εσύ τι μπορείς να κάνεις? Εγώ δεν έπρεπε να είμαι εδώ. Έπρεπε να είμαι εκεί, να ψάχνω. Εδώ είναι καλά. Θα ηρεμήσεις. Ο Στέλιος γιατί δεν έμεινε? Έχει και αυτό στα δικά του. Συνάντησα λίγες μέρες από τότε που τους είδα. Ήθελα να βεβαιωθώ ότι ο Σταύρος μου έλεγε την αλήθεια. Να είμαι σίγουρη πως είχαν χωρίσει. Και σκέφτηκα πως μια κουβέντα μαζί της... Πού συναντηθήκατε? Έξω από μια καφετέρια. Την περίμενα με το αυτοκίνητό μου. Βγήκαν με κάτι φίλες της. Την πλησίασα και της είπα ότι ήθελα να μιλήσουμε.
Την πήρα και πήγαμε μια βόλτα. Τι είπατε? Τα παραδέχτηκε όλα. Μου είπε και εκείνη πως η σχέση τους είχε τελειώσει. Έμοιαζε να μην την νοιάζει πολύ. Χάρισμά σου, μου είπε. Τέτοιο θράσος. Βιαζόταν, είπε. Είχε κάποιο ραντεβού. Την πήγα σε ένα μέρος που την περιμένει ένας νεαρός. Πώς ήταν αυτός ο νεαρός? Ψηλός. Αδύνατος και μελαχρινός. Φορούσε μια φόρμα λερωμένη. Πού έγινε αυτό το ραντεβού? Στις παλιές αποθήκες. Βγήκε από το αυτοκίνητό μου και μπήκε στο δικό του. Τους είδα που φιλιόντουσαν. Μάλιστα. Και βεβαιώθηκες ότι δεν κινδυνεύεις πλέον? Μου είπε και αυτή ό,τι μου είχε πει και ο Σταύρος. Δεν είχα κανένα λόγο πια να μην το πιστεύω. Εκείνος γνωρίζει για τη συνάντηση σας με τη Χάρα? Όχι. Δεν του είπα τίποτα. Και γιατί δεν μας τα είπες νωρίτερα αυτά, Δέσποινα? Γιατί επέμενες ότι δεν την ήξερες? Δεν ήθελα να το μάθει ο Σταύρος. Τι γνώμη θα σχημάτιζε για μένα? Αλήθεια. Εσύ τι γνώμη έχεις για εκείνον μετά από όλα αυτά που έμαθες? Καταστράφηκε η ζωή μας. Αυτή η κοπέλα μας κατέστρεψε. Η δική της ζωή και της οικογένειάς της καταστράφηκε. Εσένα σου είναι αδιάφορο. Όπως και ό,τι άλλο συμβαίνει γύρω σου εκτός από το μικρό κόσμο σου. Πότε μπήκες? Δεν σε άκουσα. Φεύγεις. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί βαρέθηκα να κάνω ό,τι δεν βλέπω. Είσαι εντελώς ηλίθια, ρε γαμώτο. Σε έχει τρελάνει η ζήλια σου. Άδικα ζηλεύω, ε. Δεν έχω λόγους. Και πήγες και με έδωσες έτσι στεγνά? Έχει χάρη που σε λυπήθηκα. Κανονικά στην αστυνομία έπρεπε να πάω. Το ίδιο είναι. Και δεν με λυπήθηκες. Φοβήθηκες επειδή είπες άλλα στην ανάκριση. Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Ούτε κι εγώ, κορίτσι μου. Και αυτό που έκανες θα το πληρώσεις. Άφησε με, με πονάς. Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Γιατί τι θα μου κάνεις, ότι έκανες και σε εκείνη? Από εκεί βγαίναμε με τη Χαρά και τα παιδιά. Η τύπισσα πλησίασε, είπε κάτι στη Χαρά και μετά μπήκαν στο αυτοκίνητο και φύγανε. Δεν την ήξερες αυτή την κοπέλα? Ναι, δεν ήξερα, όλες την ξέραμε. Ήταν η ραβωνιαστικιά του φιλόλογου. Ερχόταν στο σχολείο σε καμιά γιορτή. Όχι, δεν μου φάνηκε γνωστή. Δεν την είδα και καλά, δεν βγήκε για το αυτοκίνητο. Για το αυτοκίνητο όμως είσαι σίγουρος? Είπαμε, ναι. Ένα άσπρο αμάξι. Τι την ήθελε? Δεν ρώτησες μετά τη Χαρά? Δεν την είδα μετά και δεν έδωσα σημασία. Το βρίσκει συνηθισμένο η αραβωνιαστική του καθηγητή σας να θέλει να μιλήσει με μια μαθητριά του? Τη ρώτησα γιατί είχε νεύρα και μου απάντησε επί λέξη ότι η γυναίκα είναι τρελή, φοβάται πως θα της φάει τον άντρα της και κάτι τέτοια. Και δεν σου είπε ποιον άντρα? Ούτε που ρώτησα. Εντάξει, είχα και εγώ τα νεύρα μου γιατί με είχε στήσει μισή ώρα. Όταν σε ρώτησα για τη σχέση της με τον καθηγητή σας, το αρνήθηκες. Ναι, δεν ήξερα τίποτα, σου στορκίζομαι. Ούτε σου πέρασε από το μυαλό το περιστατικό με την αραβωνιαστική του? Αν ήξερα κάτι, είχα κανένα λόγο να το κρύψω? Χριστίνα, αν αποδειχθεί πως δεν μας λες την αλήθεια, θα κατηγορηθείς για απόκρυψη στοιχείων. Σοβαρή κατηγορία. Ό,τι ήξερα, σας το είπα από την πρώτη στιγμή. Τελικά, ποια ήταν αυτή η κοπέλα? Η αραβωνιαστική του φιλόλογου της. Και τι θέλει από τη Χαρά? Ποιον άντρα φοβόταν πως θα της φάει? Εγώ κάνω τις ερωτήσεις, Σπύρο, όχι εσύ. Ο καθηγητής της? Αυτός? Γεια σου, Σπύρο. Μαζόταν για το γάμο σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Διώξαμε το εμπόδιο από τη μέση και συνεχίζουμε τη ζωούλα μας κανονικότατα. Αδιανόητο. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο ότι το εμπόδιο το έβγαλαν αυτοί από τη μέση. Εκτός το ότι ο καθηγητής είναι αριστερόχειρας. Όπως και ο Στέλιος. Και άλλο ένα 10% του πληθυσμού. Αυτό από μόνο του δεν μας λέει τίποτα. Τόσο σκόπος. Τόση έρευνα. Για να καταλήξουμε στο τίποτα. Πήγαινε, πες τους να φύγουν. Αρκετό χρόνο χάσαμε μαζί τους.
περίμενα που δεν ήρθες κι εσύ μαζί μας, μπαμπά. Ναι. Αύριο θα πάμε μια μεγάλη βόλτα. Και σινεμά. Θα έρθεις κι εσύ μαζί μας, ε. Εντάξει, κοριτσάκι μου. Πήγαινε τώρα να κοιμηθείς, να σε ξεκούραστε αύριο, έτσι. Καληνύχτα, μπαμπά. Καληνύχτα, μόρα μου. Δώσε μου και τη μαμά. Έλα, Αντώνη. Πώς και είσαι σπίτι από τώρα? Δεν είχε δουλειά, έφυγα νωρίτερα. Έφεγες βραδινό? Ναι, ρε, Ελένη. Λες να είμαι νηστικός. Ο Στέλιος σε πήρε? Ναι, μόλις έφτασε. Εσείς μιλήσατε? Μιλήσαμε. Αντώνη. Τι είναι, μάτια μου? Δεν ξέρω αν έκανα καλά που ήρθα εδώ. Πολύ καλά έκανες. Τη Σόνια την άκουσες, είναι ενθουσιασμένη. Εγώ έπρεπε να είμαι εκεί τώρα. Κι εγώ που είμαι εδώ, τι κάνω? Άντε, πήγαινε τώρα να ξαπλώσεις και τα λέμε αύριο. Καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Στέλιο. Γεια. Yeah. Δεν έπρεπε να έρθω, ε. Έλα. Πάμε πάνω. Πες, έκανα καλά που ήρθα. Ναι, οκ. Okay. Αλλά εσύ δεν έπρεπε να το ξέρω πρώτα. Ρε Μαρία, σε πήρε 200 φορές τηλέφωνο. Μην μου πεις ότι δεν είδες τις κλήσεις. Θα σε έπαιρνα μόλις μπορούσα. Α, δεν μπορούσες δηλαδή. Ρε Μαρία, με δουλεύεις? Για να τσακωθούμε ήρθες? Όχι, αλλά νομίζω ότι μου χρωστάς μια εξήγηση. Το χρωστάς, δεν μ' αρέσει. Οκ. Θα την ήθελα. Σου κάνει αυτό. Βρες όλες τις σκάβες της περιοχής. Αύριο πρωί-πρωί ξεκινάμε από εκεί. Η Σόνια νομίζει πως τη βλέπει και της μιλάει. Ο Αντώνης τη βλέπει στον ύπνο του. Σε μένα γιατί δεν έρχεται? Είναι φρέσκος ακόμα ο πόνος. Μια φορά μόνο. Μια φορά νόμιζα πως την είδα να μπαίνει στην κουζίνα. Ήταν στενοχωρημένη, παραπονεμένη. Σαν να ήθελε κάτι να μου πει. Σαν να ρωτούσε γιατί. Μην τα σκέφτεσαι τώρα αυτά. Δεν μπορώ. Μόνο αυτά σκέφτομαι. Άντε πάμε να κοιμηθείς. Θα είσαι κουρασμένη. Απογοητευμένος, ε. Πολύ. Εσύ δεν λες ότι όταν κλείνει μία πόρτα πάντα ανοίγει κάποια άλλη? Σε αυτή την υπόθεση δεν κλείνουμε καμία πόρτα.
Κάθε φορά ανοίγουμε κι άλλες και αποτέλεσμα μηδέν. Ξύπνησες κιόλας. Γιατί κάθεσαι εδώ? Φεύγω, Χρυσούλα. Όταν ξυπνήσει η Σόνια, ειδοποίησε, σε παρακαλώ, ένα ταξί. Ελένη μου, δεν είπαμε. Δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ. Και η μικρή, δεν θα στεναχωρηθεί τώρα? Μπορείς να την κρατήσεις εδώ, να μείνετε λίγο μαζί? Βέβαια μπορώ. Θα θέλει όμως. Θα της μιλήσω εγώ, μη σε νοιάζει. Ελένη, είσαι σίγουρη ότι θα είναι καλύτερα? Πρέπει να φύγω. Πρέπει να γυρίσω πίσω στο παιδί μου. Λοιπόν, τρεις οι κάβες στην περιοχή. Δύο στο κέντρο, μία στην παραλιακή. Έχεις διευθύνσεις? Εδώ. Ωραία. Τύπωσε δύο φωτογραφίες της Νατάσης και φύγαμε. Έγινε. Αυτή δεν είναι η κοπέλα που βρέθηκε δολοφονημένη στο βουνό? Την ξέρεις? Από τις φωτογραφίες, στις εφημερίδες και στην τηλεόραση. Έχει έρθει ποτέ εδώ? Όχι, ότι θυμόμουν. Είσαι σίγουρος? Πού το βρήκατε αυτό? Στα πράγματα της κοπέλας που σας έδειξα. Περίεργο. Γιατί είναι περίεργο? Είχαμε πάρει 2-3 σκούτες από αυτά πέρυσι το καλοκαίρι. Ακόμα εκεί είναι. Δυνατό ποτό, αλλά ακριβό. Στην Αθήνα κινείται, αλλά εδώ? Ποιος να αγοράσει 85 ευρώ το μπουκάλι? Δεν πωλήθηκε καθόλου δηλαδή? Είχαμε δώσει μία κούτα, αν θυμάμαι καλά. Σε ποιον? Μπορούμε να δούμε τα τιμολόγια? Δώστε μου λίγο χρόνο. Όσο θέλετε, δεν βιάζομαι. Ρε Σάβα, παίρνε και πάρε ένα καφάζι ντομάτες. Πάλι σάπια έστειλε. Καλά, εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα, αστυνομία. Συμβαίνει κάτι? Ο καθηγητής με την αραβιαστική του αφέθηκαν ελεύθεροι. Δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο εναντίον τους. Μάλιστα. Για άλλο λόγο πέρασα. Έχετε λίγο χρόνο να μιλήσουμε? Σας ακούω. Πρόκειται για τη δολοφονία εκείνης της κοπέλας του βουνού. Της Νατάσας. Στα πράγματα της βρέθηκε αυτό. Στην κάβα που πήγα μου είπαν το μοναδικό κουτί το πήρατε εσείς. Ναι. Μας τα είχαν ζητήσει κάτι Αμερικάνοι που δουλεύουν στα ναυπηγεία. Την πήραμε, αλλά μετά δεν ξαναφάνηκαν. Μέσα πρέπει να είναι κουτά. Μάλιστα, χτες διαπιστώσαμε ότι λείπουν 2 μπουκάλια. Τα υπόλοιπα είναι εδώ? Ναι, μισό λεπτό να ξανακοιτάξω. Ναι, μέσα είναι. Μήπως θέλετε να τα φέρω? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Και τα 2 που λείπουν? Το πιθανότερο είναι ότι τα πήρε ο Νικόλας.
Σας έχει ξανακλέψει πράγματα. Όχι, αλλά ποιος άλλος θα μπορούσε. Μόνο ο Νικόλας και εμείς μπαίνουμε εκεί μέσα. Τι σχέση μπορεί να έχει ο Νικόλας με εκείνη την κοπέλα? Θα το μάθουμε. Η Νατάσα. Είστε σίγουρος πως δεν είχε έρθει ποτέ από εδώ? Όχι, εδώ είναι οικογενειακή ταβέρνα. Αυτές οι κοπέλες πηγαίνουν σε άλλα μαγαζιά. Τι θέλετε? Ναι, το πήρα χωρίς να τους το πω. Οκ, λάθος. Έπρεπε να το πληρώσω. Αλλά πως θα μου φέρουν και την αστυνομία για ένα μπουκάλι ουίσκι. Το άλλο. Ποιο άλλο? Από την κούτα λείπουν δύο μπουκάλια. Και είπανε πως το πήρα εγώ. Όχι ότι λείπει από το μαγαζί εγώ. Δεν το πήρες εσύ? Κοίτα, αστυνόμε, έκανα μια μαλακία. Αλλά κλέφτης δεν είμαι. Ένα χρόνο την είχαν παρατημένη εκεί την κούτα. Την είδα ανοιχτή. Η κούτα ήταν ανοιχτή? Ναι, είχαν πάρει ήδη ένα μπουκάλι. Πήρα κι εγώ άλλο ένα. Αν το είχα πάρει και το άλλο, θα το έλεγα. Είσαι σίγουρος πως ήταν ανοιχτή? Δεν με πιστεύετε. Γιατί να σας πω ψέματα? Δεν σε ξαναφήσω ποτέ μόνη σου, καρδούλα μου. Θα είμαι εδώ. Κοντά σου. Αφού είπαμε θα μείνουμε μαζί σήμερα. Κάνω μαθήματα όμως και σε λίγο αρχίζει η εξεταστική. Μόνο για σήμερα. Καλά, μόνο για σήμερα όμως. Δεν προέκυψε κανένα στοιχείο εναντίον τους. Ούτε για τον καθηγητή, ούτε για την αραβωνιαστικιά του. Εκείνος δεν είχε ιδέα για την εγκυμοσύνη. Το γράμμα γιατί το έστειλε πίσω? Η αραβωνιαστικιά του ομολόγησε ότι διάβασε το γράμμα και το ξανά έστειλε πίσω για να μην μάθει τίποτα εκείνος. Άρα αυτή είχε λόγους να τη σκοτώσει. Ναι, αλλά έχει και άλοθη. Το ψάξαμε καλά, κυρία Μάρκου. Κανείς από τους δύο δεν έχει σχέση με τη δολοφονία της κόρης σας. Τον αφήσετε ελεύθερο. Αποπλάνησε μια μαθητριά του. Αυτό δεν είναι αδίκημα? Από το γράμμα προκύπτει ότι δεν πρόκειται για αποπλάνηση. Μάλιστα. Άρα το παιδί φταίει που έμεινε έγκυος. Και όχι αυτός που την πήγαινε στα ξενοδοχεία.
Ούτε αυτός ο αλήτης που την άφησε μόνη της στις αποθήκες. Για όλα έχετε μια απάντηση. Ούτε που σας νοιάζει που πεθανάδικα έτσι ένα παιδί. Δεν είναι έτσι, κυρία Μάρκου. Είστε υποχρεωμένοι να βρείτε το δολοφόνο της κόρης μου. Δικαιοσύνη ζητάμε. Τίποτα άλλο. Πάρτε για να μην σας χρωστάω. Πόσο κάνει το καημένο το ουίσκι? Φτάνω ή θέλετε κι άλλα? Για ένα καλό ουίσκι μου στείλετε την αστυνομία σπίτι. Για κάτσε δύο λεπτά. Ένα. Ένα και μοναδικό πήρα. Ούτε δύο ούτε τρία. Το άλλο δεν το πήρες εσύ? Δεν σας λείπει τίποτα άλλο να μου φορτώσετε? Δεν σου φορτώσαμε τίποτα άδικα. Κάτσε ρε Σάβα, μισό λεπτό. Το άλλο ουίσκι που λείπει δεν το πήρες εσύ? Ηλίθιος μπορεί να είμαι. Κλέφτης όμως δεν είμαι. Και τότε ποιος το πήρε? Εγώ πήρα το ένα. Για τα άλλα μη ρωτάς εμένα. Και ποιο να ρωτήσω? Εσύ κύριε Σάβα, γιατί δεν μιλάς? Τι λες ρε? Τι να σου πει ο Σάβας? Ρώτησέ τον. Λέω μήπως τα πίνανε με αυτές τις τσούλες που έφερνε εδώ μέσα. Τι λες ρε, ποιες τσούλες? Αυτές που κάναν τις μεταμεσονύχτιες επισκέψεις. Μην τον ακούσω, τι θέλει λέει το κολόπεδο. Άστο κύριε Σάβα, δεν σε παίρνει. Μέχρι τώρα ήμουν εντάξει μαζί σας. Έβλεπα, άκουγα, δεν μίλαγα. Αλλά να μου φέρετε την αστυνομία για ένα μπουκάλι ουίσκι. Φύγε από εδώ, δρόμο. Χάσε από τα μάτια, μάτια. Αντώνη, τι έπαθες? Νικόλα, κάτσε δύο λεπτά να μιλήσουμε για μένα. Άστο κύριε Αντώνη. Εγώ ήρθα εδώ για να ξεκαθαρίσω μαζί σας. Σας πλήρωσα το ουίσκι, τελείωσα. Δεν σας χρωστάω και δεν μου χρωστάτε. Είσαι καλά, Αντώνη? Φέρε μου λίγο νερό. Εντάξει. Τι έλεγε αυτό, Σάβα? Τι μη μου πεις ότι τον πιστεύεις. Για ποιες τσούλες έλεγε? Για όνομα του Θεού, ρε Αντώνη. Επειδή τα δε σκούρα και ήρθε να μας την πει και από πάνω. Ήρθες ποτέ εδώ με καμιά? Πότε, ρε Αντώνη? Μαζί δεν κλείνουμε το μαγαζί κάθε βράδυ? Κάθεσαι και δίνεις βάση σε αυτόν τον αλήτη. Γιατί να πει? Πέταξε την κουβέντα για μένα για να καλύψει τα δικά του. Με έχεις δει εμένα ποτέ μου να πίνω? Έμαθα τότε που με πιάσανε για εκείνη τη γυναίκα, γι' αυτό έπηγα τσούλες. Τον θεωρούσα δικό μας άνθρωπο. Κανείς έξω από την οικογένειά μας δεν είναι δικός μας. Αν τα πήρε αυτός τα ποτά... Αυτός τα πήρε, ποιος άλλος? Τότε πρέπει να έχει κάποια σχέση με την Ατάσα. Η αστυνομία βρήκε να αποκάλει στα πράγματά της. Πού την ξέρει αυτός την Ατάσα? Πού πας? Στην αστυνομία. Έπρεπε να το είχα κάνει από χτες. Ας το, Αντώνη. Ας το ξεκαθαρίσουμε μόνοι μας. Είναι κι άλλα που έχω να ξεκαθαρίσω με τον Νικόλα. Πότε είχες στείλει αυτό το μήνυμα? Εκείνο το βράδυ, 1:10. Η κοπέλα του μας είχε καταθέσει πως έμενε μαζί της όλο το βράδυ. Ναι, εμένα μου είπε ότι δεν είναι σίγουρη. Πότε σας το είπα αυτό? Χθες που μου έδειξε το μήνυμα. Μάλιστα. Και εσείς θεωρήσατε πως δεν έπρεπε να μας το αναφέρετε? Όχι, δεν θεώρησα κάτι τέτοιο. Δεν ήθελα να το πιστέψω. Ο ίδιος ορκιζόταν ότι δεν ξαναγύρισε. Ναι. Και τα ποτά λέει πως πήρε μόνο ένα, αλλά από την κούτα λείπουν δύο. Και το άλλο είναι αυτό που βρέθηκε στο σάκο της Νατάσας. Δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα, κύριε Μάρκο. Το ξέρω. Εντάξει, ήξερα ότι είναι ανεύθυνος και επιπόλαιος, αλλά δεν τον είχα για κακό παιδί. Ναι. Όλοι είναι καλά παιδιά μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Στη δουλειά μας δεν χωράνε συναισθηματισμοί. Ειρήνη, έλα από το γραφείο μου, σε παρακαλώ. Παπα, τι έγινε? Έγινε κάτι, γι' αυτό με ήθελες? Κάθισε. Ο Θεός πού είναι? Έφυγε.
Έφυγε. Πότε? Όχι, δεν είναι εδώ. Κάτσε, ρε Χρυσούλα, άφησε τη Σόνια και γύρισε πίσω. Και πού είναι τώρα? Μου σ' αγαπούσε. Είσαι ωραίο παιδί. Μορφωμένος. Σίγουρα ξέρεις να μιλάς ωραία. Τις έκανες δώρα. Κυρία Μάρκου, δεν ξέρω τι πιστεύετε. Θα σας εξήγησαν και από την αστυνομία. Την αγαπούσες? Την αγαπούσες? Τότε γιατί? Δεν υπάρχει γιατί. Έγινε. Ήταν λάθος μου, το ξέρω. Αυτό είναι που με πονάει περισσότερο. Που εκείνη σ' αγαπούσε και για σένα ήταν ένα λάθος. Δεν θα μπορούσα ποτέ να της κάνω κακό. Της έκανες όμως. Πρώτος εσύ τη σκότωσες. Εσύ, κύριε Βανιαστικιά, σου που κρύβεται. Η Δέσποινα δεν φταίει σε τίποτα. Ήθελα να έρθω να σε δω. Στο σχολείο δεν είχαμε μιλήσει ποτέ, γι' αυτό ήρθα. Ήρθα να δω τον άντρα που αγαπούσε το παιδί μου. Αυτά σου έγραφε στο γράμμα. Δεν έφτασε στα χέρια σου, γι' αυτό δεν το ξέρεις. Αυτό το κορίτσι που εσύ κορόιδευες, σ' αγαπούσε. Αλλά δεν υπάρχει πια για να σου το πει. Βάλατε όλοι ένα χεράκι για να μην υπάρχει. Λυπάμαι για ό,τι έγινε. Συγγνώμη. Εσύ μπορείς να συγχωρέσεις τον εαυτό σου. Εγώ δεν μπορώ. Ούτε εγώ, ούτε κανένας σας. Τι έγινε? Πρέπει να μας ακολουθήσετε. Είσαι σίγουρη πως εκείνο το βράδυ ο Νικόλας σε άφησε και ξαναγύρισε στο φεστιβάλ? Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν είμαι σίγουρη αν έμεινε στο σπίτι όλη τη νύχτα. Α. Τότε γιατί μας είχες πει ότι έμεινε μαζί σου? Έτσι νόμιζα. Αλλά μετά βρήκα το μήνυμα. Πρόσεξε, Αλεξία. Αυτό που θα πεις μπορεί να ενοχοποιήσει τον Νικόλα για φόνο. Αν το κάνεις από ζήλια ή από εκδίκηση, σκέψου το καλά πριν να είναι αργά. Λοιπόν. Εκείνο το βράδυ ήμουν χάλια. Κάποια στιγμή ξύπνησα και είδα ότι ο Νικόλας δεν ήταν στο κρεβάτι μαζί μου.
Ίσως να ήταν μέσα, δεν ξέρω. Είχες πιει τόσο πολύ? Όχι, δεν είχα πιει πολύ. Κάτι απάνω τα σφινάκια. Ο Νικόλας με κέρναγε. Και άλλες φορές πίναμε σφινάκια, αλλά έτσι δεν είχα ξαναγίνει ποτέ. Εσύ τη μέθησες. Γιατί να τη μεθύσω, για να την τρέχω βραδιάτικα? Μάλλον σε βόλευε αυτό. Την άφησες λιώμα στο σπίτι και ξαναγύρισες να βρεις τη χαρά. Δεν ξαναγύρισα, σας το είπα. Όλο το βράδυ με την Αλεξία ήμουνα. Εκείνη λέει πως όταν ξύπνησε δεν ήσουν εκεί. Ψέματα λέει. Ζηλεύει και πάει να με μπλέξει. Φέρετε την ατοπία εδώ μπροστά μου. Και το μήνυμα? Γιατί το έστειλες τη χαρά? Βλακία, εντάξει. Αλλά ούτε που απάντησε, οπότε γιατί να γυρίσω? Ακριβώς. Ακριβώς επειδή δεν απάντησε πείσμα σας. Γύρισες να την βρεις και συναντηθήκατε έξω από τις αποθήκες. Προφανώς τσακωθήκατε. Και τη σκότωσες. Τι σενάρια είναι αυτά? Ούτε τη συνάντησα, ούτε έφυγα καθόλου από το σπίτι. Δυστυχώς για σένα η κοπέλα σου απόψε να σε καλύπτει. Είχες το τέλειο άλοθη. Τι λέει? Αρνείται πως έφυγε από το σπίτι. Είναι όμως πολύ νευρικός και τρομοκρατημένος. Πιστεύεις πως έχει κάποια σχέση? Έχουμε το στοιχείο πως πήρε το ουίσκι που βρέθηκε στα πράγματα της Νατάσας. Και επιπλέον δεν έχει άλοθη για το βράδυ που δολοφονήθηκε η Χαρά. Ναι, είναι όμως δεξιόχειρας. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν την έριξε αυτό στη θάλασσα. Ή δεν το έκανε μόνος του. Πάρε τον εισαγγελέα και ζητά άδεια να ερευνήσουμε το σπίτι του και το αυτοκίνητό του. Εδώ. Ό,τι και εσύ υποθέτω. Μη φοβάσαι, παπά μου. Είμαι εγώ εδώ. Κοντά σου.